Και κύριε, εδώ είμαστε πάλι στην κουζίνα μας, παρέα ο Αλέξανδρος και ο Γιώργος. Τι κάνεις? Καλά. Είμαι μια χαρά. Εδώ. Εδώ στον αγώνα. Έτσι. Και τι αγώνα σήμερα. Σήμερα νομίζω έχουμε... ποιος θα κερδίσει. Εμείς ή η Κολοκύθα. Εμείς. Μου φαίνεται δύσκολο τη χειριστής αυτή την Κολοκύθα. Τι θα φτιάξεις με αυτή την Κολοκύθα, ήθελα να ξέρω. Θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία κολοκυθόπιτα. Μην τη βλέπετε εδώ πέρα που είναι κομμένη, την έχουμε ήδη. Έπρεπε να τη δείτε πριν κοπή, που ήρθε εδώ πέρα ένα θηρίο και το καθάριζε. Μια ωραία τάρτα κολοκύθας και τα υλικά θα μας τα πεις για να ξεκινήσουμε να τη μαγειρέψουμε. Για να τη φτιάξουμε λοιπόν την τάρτα την Κολοκύθα. Για να δούμε. Εύκολη αλμυρή τάρτα με κολοκύθα. Ένα φύλλο σφολιάτας, 700 γραμμάρια κολοκύθα, δύο μεσαία κόκκινα ξερά κρεμμύδια, 200 γραμμάρια φιλαδέλφια με σκόρδο και χορταρικά και συνεχίζουμε με 40 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 20 γραμμάρια γάλα, ένα αυγό, φρέσκο θυμάρι, ένα τρίτο παρακαλώ κουταλάκι μοσχοκάριδο, μην βάλετε μισό κουταλάκι και αλάτι και πιπέρι να βάλετε επίσης. Σωστά. Για πες πόσο θα μας κοστίσει. Λοιπόν, 90 λεπτά το άτομο. Βγάζει 6 μερίδες αυτή η τατιέρα που έχουμε φτιάξει. 90 λεπτά είναι το πόσο χρόνο θα κάνω. Όχι, 90 λεπτά σε λίγο. Ναι. Α, και πόσο θα... Ο χρόνος. Ναι. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι γύρω στα 15 λεπτά. Ναι. Και ο χρόνος ψησίματος γύρω στη μισή ώρα με 35. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, ζεσταίνουμε το τηγάνι μας. Το έχουμε βάλει. Ναι, το έχεις βάλει ήδη. Θες να βάλω λαδάκι, φαντάζομαι. Θα βάλεις λαδάκι και θα σου κόψω εγώ εδώ σε ροδέλες. Όχι πολύ, έτσι. Τα κρεμμύδια. Δύο-τρεις κουταλιές. Ωραία. Για τα κρεμμύδια μας το θέλουμε αυτό. Ναι. Κρεμμύδια και μετά για την κολοκύθα. Μαζί θα τα βάλουμε στο τηγάνι. Λοιπόν, είμαστε ακόμα στην αρχή. Οπότε πριν ξεκινήσουμε τα πιο πολύπλοκα, θα σας θυμίσω εγώ ότι μπαίνετε στο site μας, στο www.megatv.com, κάθετος παρέα στην κουζίνα και βρίσκετε όλες μας τις συνταγές και όχι μόνο αυτό. Βρίσκετε και τον τρόπο να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Τι κάνετε, στέλνετε μια καταπληκτική Φιλαδέλφια συνταγή. Ωραία συνταγή. Που άπαξ και θα έχει βέβαια μέσα το τυρί κρέμα το αγαπημένο. Καταπληκτική θα είναι, αλίμονο. Και εάν είναι η καλύτερη από όλες, θα κερδίσετε το αγαπημένο σας τυρί για ένα χρόνο, αλλά θα έρθετε και εδώ πέρα να μαγειρέψουμε παρέα. Λοιπόν, τα κρεμμύδια μας είναι έτοιμα. Το τηγάνι έχει ζεσταθεί. Ναι, νομίζω. Ωραία. Άστο κάτω. Τέλεια. Ωραία. Και όσο εσύ θα τσιγαρίσεις τα κρεμμύδια, εγώ θα συνεχίσω. Έχω κόψει την κολοκύθα. Ναι. Βλέπεις σε μικρά κομμάτια. Έχω αφήσει ένα κομμάτι για να σου δείξω πώς το κόβω. Βλέπεις. Αλέξανδρε. Το κόβω σε λεπτές φέτες. Ναι. Σαν πεπόνι είναι. Τι θες, κάθεσαι. Το δύσκολο νομίζω είναι όμως το καθάρισμα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι, εδώ την έχω καθαρίσει. Πιστεύεις ότι σε δυσκολέψει. Εμείς τι πιστεύεις. Σου έχω όμως ωραίο tip και το οποίο θα σε διευκολύνει πολύ. Πες. Λοιπόν, το πιο εύκολο για να καθαρίσετε την κολοκύθα σας είναι να χρησιμοποιήσετε, να χρησιμοποιήσεις μαχαίρι του ψωμιού. Α. Οδοντοτό μπροστά. Και έτσι βοηθάει και την καθαρίζει πολύ, πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα. Με τέτοιο την καθάριζε εσύ. Ναι, βέβαια. Δεν το είχα προσέξει. Συγγνώμη. Γιατί το ίδιο μαχαίρι γλιστράει πάνω στην κολοκύθα επειδή είναι πολύ σκληρή και μπορεί να κοπεί και θα σε δυσκολέψει. Ενώ με το πριονωτό είναι το καλύτερο. Με το πριονωτό θα το δοκιμάσουμε. Θα το δοκιμάσει. Λοιπόν. Ευχαριστούμε για τη συμβολή. Κόβω λοιπόν εδώ την κολοκύθα σε μικρά κομμάτια. Λοιπόν, μόλις έχουν αρχίσει και μαλακώνουν λίγο τα κρεμμύδια, σιγά σιγά προσθέτουμε μέσα την κολοκύθα που μας έχουμε κόψει. Κάτσε να πάρω ένα κουτάλι και την υπόλοιπη. Και εσύ με την κουτάλα σου ανακατέψει σιγά σιγά και ωραία. Αυτό θα έρθει να μαλακώσει. Μάλιστα. Και πολύ εδώ, ωραία. Φυσικά θα προσθέσεις λίγο αλάτι και λίγο σκοτεινό πιπέρι όπως μόνο εσύ ξέρεις να κάνεις. Αυτό το όπως μόνο εσύ ξέρεις να κάνεις. Είναι τόσο αστείο κάθε φορά που το λες. Βάλε άλλη μία. Ναι. Ναι. Η κολοκύθα τραβάει αλάτι γενικώς να ξέρεις. Και το πιπέρι. Ακριβώς έτσι. Ωραία. Και ή ανακατεύεις με την κουτάλα είτε σιγά σιγά μα θες σοτάρεις. Το κάνεις εσύ. Ωραία, αυτό θα έρθει να μαλακώσει, να πάει η κολοκύθα από κάτω. Ωραία, αυτό θα κάνω. Ωραία, και αυτό το αφήνουμε μέχρι να μαλακώσει, έτσι ώστε να γίνει γέμιση. Μετά θα σου δείξω πώς θα συνεχίσουμε τη γέμιση. Βλέπεις τώρα αυτό εδώ έχει μαλακώσει. Είναι έτοιμο. Ναι. Λοιπόν, θα κάνεις εσύ τη γέμιση. Ωραία. Και εγώ θα κάνω το φύλλο εδώ πέρα. Παίρνεις τον μπολ και βάζεις αυτό που έχεις μέσα στο τηγάνι, μέσα στον μπολ. Ναι. Ταυτόχρονα εγώ βάζω το φύλλο μου πάνω στην καρτιέρα. Θα τη φτιάξω εδώ, σιγά σιγά. Το βλέπετε βέβαια με το μάτι πότε μαλακώνει αυτό, λοιπόν, έτσι. Πρέπει να σου πω ότι εμένα εδώ η ταρτιέρα μου είναι αντικολλητική, άρα δεν την έχω βουτυρώσει. Αν έχετε μια ταρτιέρα που δεν είναι, μπορείτε ελαφρά είτε να την βουτυρώσετε, είτε με λίγο λαδάκι να τη λαδώσετε. Εγώ εδώ μεταξύ θα πάρω το γάλα και την κρέμα, θα τα ρίξω εδώ. Μέσα. Έφυγαν.
καλό τάξιδα. Παίρνω και, παίρνω και το αυγό. Χωρίς το τσόφλι του λέω να το ρίξω. Ναι, μην το ρίξεις με το τσόφλι, κρίμα θα είναι για το καημένο. Τι άλλο να πάρουμε? Να πάρω και το Φιλαδέλφια με σκόρδο και χορταρικά. 200 σωστά. Γραμμάρια λοιπόν. Το άρα θα βάλω όλη τη συσκευασία μέσα. Και το βάζουμε πολύ έτσι ωραία στην αρχή, επειδή είναι ζεστό. Για να έρθει να λιώσει. Θα έρθει να λιώσει και θα ανακατευτεί πολύ εύκολα. Να πούμε ότι αυτό το φύλλο μπορούμε να το κρατήσουμε, να το κάνουμε κάποια μικρά τυροπιτάκια. Ναι, 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 πάντοτε μου το λες αυτό. Και όσο εγώ θα φτιάξω εδώ την τάρτα μου και θα ρίξει εσύ την κρέμα το τυρί, θα σου προσθέσω μετά εγώ το τυρίγανι και λίγο μοσχοκάριδο, φίλε. Θυμάρι μου είπες. Θυμάρι, θυμάρι. Sorry. Αυτό που θυμάρι φτάσαμε στο σημείο να διορθώνω τον Αλέξανδρα, το ζήσαμε κι αυτό. Μια χαρά. Το μυαλό. Πολύ ωραία. Τι, όταν έχει τόσα συνταγέ στο κεφάλι σου, πολλέ φορέ. Λοιπόν, και τώρα έτσι με το. Ανακατεύει με την κουτάλα. Ωραία. Μπράβο. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να φορέσει γάντι και να το κάνει. Με την κουτάλα εδώ, α πούμε. Ναι. Είναι μια χαρά, ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Φρέσκο τη γλάστρα μα. Όπω καταπληκτικό. Και έχουμε εδώ και μοσχοκάριδο. Παίρνω. Ναι. Μοσχοκάριδο γενικώς όπως και τα πιπέρια, καλό είναι να τα έχεις ολόκληρα, ναι, για να παίρνεις όλη τη γεύση. Γιατί όταν τα αγοράζεις τριμμένα και μένουν πολύ καιρό. Ολόκληρο το παίρνω χάνουνε, το μοσχοκάριδο. Χάνουν τη δύναμή τους. Μοσχοκάριδο λοιπόν. Ναι, αλλά να σου πω κάτι μετά. Ας πούμε αυτό εδώ πέρα που θα το τρίψουμε. Ναι. Αυτό εδώ θα το βάλουμε. Μέσα στο βαζάκι ναι, μαζί με τα άλλα. Ναι, δεν χάνεται λιγάκι. Όχι, όχι, γιατί είναι ολόκληρο. Ναι, ναι, δεν χάνεται η εντάξει γεύση του. Εδώ λοιπόν. Τι άλλο θες? Τίποτα. Το ρίχνεις αυτό μέσα. Την αγάπη μου δηλαδή. Την αγάπη σου πιστεύω ότι την έχω έτσι και την έχεις. Αλλά λέω να ρίξω όχι την αγάπη μου, τη γέμιση. Λοιπόν, μάλλον κάτσε, λέω να το κάνεις εσύ γιατί δεν θα κάνω εδώ πέρα χάλια. Λοιπόν, είδες. Έχουμε βάλει το φύλλο σφολιάτας. Ναι. Και γεμίζουμε καλά, να πάει παντού. Mm-hmm. Στην αρχή συνήθως το βάζω στο κέντρο και σιγά σιγά με το την μπουκάλα το απλώνω να πάει σε όλες τις γωνίες. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας στους 180 βαθμούς. Ναι. Και όπως είναι θα το βάλουμε και θα ψηθεί γύρω στα 35-40 λεπτά αναλόγως και το πόσο δυνατός είναι ο φούρνος. Και σε μακρόστενη ταρτιά θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Και σε στρογγυλή και σε μακρόστενη. Και κοίτα, το απλώνεις έτσι καλά με την κουτάλα σου για να πάει παντού όλο ναι το υγρό. Και από την κρέμα τυρί που έχει λιώσει και το γάλα και η κρέμα που έχουμε ρίξει. Και όπως είναι το παίρνεις εσύ και το βάζεις στο φούρνο. Okay. Άντε και εγώ θα αρχίσω να πλένω. Όση ώρα θα περιμένουμε να ψηθεί. Άντε, άντε, πρέπει να είναι έτοιμη, Έτοιμη είναι. Εγώ τα καθάρισα όλα. Μπράβο σου. Αυτά και κοίτα είναι εδώ τι σου φέρα. Με τα χεράκια μου. Με τα χεράκια μου τη μετέφερα. Δώσε μου τη σπετσέλη. Δεν μιλάμε και τι θέλουν, δηλαδή. Λοιπόν, αυτή είναι τα ταρτιέρα που είχε αποσπόμενο πάτο από κάτω. Ξέρουμε, ξέρουμε. Τέτοια μας έβαλε να πάρουμε ούτως ή άλλως. Βγαίνει την πετσέτα. Εδώ βγαίνει πολύ πολύ εύκολα. Και κατευθείαν, hop. Έτοιμη για σερβίρισμα. Είναι έτοιμη για σερβίρισμα. Λοιπόν, σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα, γιατί εδώ πέρα έχει σπάσει μύτη μας από τη μυρωδιά. Και θα τη δοκιμάσεις κιόλας. Εννοείται αυτό. Σας χαιρετάμε και πάμε να δοκιμάσουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.